με τις υποσχέσεις του Υπουργού του συμπατριώτη μας του Λεμπέρδου ότι δεν θα πειραχθεί το Μαρτζαλιάδη. Αν δεν βρισκόταν η κυρία Κουριό του Κοφίνα να την ευχαριστήσουμε να πει στο Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ, η οποία είναι η γυναίκα και μας έδωσε και 4 ονόματα νοσοκομείου που εξαιρέτησαν, θα κοιμόμαστε ακόμα. Άρα λοιπόν, φάγαμε υποσχέσεις. Δεν ξέρω ποιος έχει τις πολιτικές ευθύνες, δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, αλλά έγινε λάθος. Και μεγάλο λάθος. Κοιμηθήκαμε και μπάστηκος. Κύριε Παγόνη, δεν θα απαντήσω πολιτικά γιατί δεν το καλή ημέρα να σας απαντήσω, αλλά μια και τοποθετηθήκατε, την πολεοδομία την άφησε ένα χρόνο στο Λιτσούρι. 9 άδειες βγήκαμε. Σήμερα διατρέχουμε κίνδυνο να χαθούν με προθεσμίες έργα τα οποία είναι στο ΝΟΣΑΚ, στο ΝΟΠΑΚ, στο ΕΠΕΡΑ και στο ΕΣΠΑ. Σκεφτείτε να είστε ενήμερος ότι είχα αφήσει 3 μηχανικούς, 4 στην Παγκή. Ένα χρόνο έχουμε ανάγκη το αργοστόλι και στην πορεία θα δούμε διότι χάνονται έργα από ημερομηνίες. Και σκεφτείτε ότι ο γίγαντας των τεχνικών υπηρεσιών που μου είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν μείνει μόνο 14 από 39. Όλοι, μόλις χάθηκαν οι εκλογές, είχαν πάρει υπογραφές και εξαφανίστηκαν από την κοινωνία, προσπάθησαν να το μεταφέρουν. Άρα και λοιπόν υπολειτουργεί η τεχνική υπηρεσία. Τρέχουν τα έργα, θα δώσω πρεσκόμενα μετά τις γιορτές να ενημερωθείτε τι κάναμε σε αυτά τα 2 χρόνια. Όταν βρήκαμε διακυλημένους και χρεωμένους όλους τους Δήμους της Κεφαλονιάς, ενημέρωσα πριν ένα χρόνο, θα ενημερωθείτε ξανά μετά τις γιορτές. Όσον αφορά για το ΙΚΑ, που είπε κάποια κυρία, το ΙΚΑ, λόγω ότι είμαι επικεφαλής, δυστυχώς είναι λάθος το ότι έχουμε το ΙΚΑ, διότι το ΙΚΑ έχει καταστρέψει όλους εσάς. Το μεγάλο κτίριο, 2 τετράγωνα στην Αθήνα, γίνει υποτυπωβολιά και έχουν πιάσει γύρω 5 κτίρια για να στεγάσουν 4 υπηρεσίες στην Πειραιώς. Το ΙΚΑ, το οποίο αγοράσα του Κουνάδη το οικόπεδο το 1998, σας πληροφορώ ότι 14 χρόνια πληρώνουν γύρω στις 12.500 το μήνα, είτε 150.000 το χρόνο, στα 14 χρόνια είχαν φτιαχτεί με τα 2 εκατομμύρια 3 κτίρια. Είμαστε η πολιτική του κυρίου. Δεν είπα εγώ για πολιτική. Είπα ότι σήμερα δεν γίνω και δεν είχε χρήματα να μείνει το ΙΚΑ στο Λιτσούρι. Αρκεί διαχείριση. Σήμερα λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα ήρθε ο γιατρός. Μιλάτε για 9 άτομα. Κύριε Ντογκάν, το συντονίσετε. Το συντονίσετε. Δεν το συντονίσετε. Σας είπα ότι βγήκαν 9 άδειες όλο το 12. Δεν υπάρχει χώρο, είπε ο γιατρός προχθές ο Κλειπάτος στο γραφείο. Λέει που θα εξετάζουμε τον κόσμο. Λέω είναι το οίκημα του Ζερβού, το οποίο θα πάρετε τα 2/3, να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας, να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπροστά θα πάρουμε γιατί είχαμε υποσχεθεί για να γίνει ένα το θέμα μας γραφείο στην παραλία, στον κύριο Στρίτζη και στην κυρία Τσάρα, το οποίο θα πάρετε 4 μέτρα και το υπόλοιπο μπορούμε να το χωρίσουμε στο ΙΚΑ. Όχι από τον κύριο Λουκέρη να σου απαντήσω. Το θέμα μας είναι το νομαρχιακό. Ναι, τελειώσαμε. Να απαντήσω τον κύριο Λουκέρη τώρα, γιατί δεν ξέρω αν η Επιτροπή ξέχασα να σας καλέσουμε. Εγώ όμως πήρα τον πρόεδρό σας, τον κύριο Γερουλάνο, τον ευχαρίστησα για αυτό το βήμα. Τον είχα 2 μέρες στην Αθήνα και τρέχαμε για το θέμα του Μαρτζαλιάδη. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Συγκυβερνούμε. Τώρα δεν κάνουμε για άλλο.